Κύριε επίτιμε πρόεδρε της Πανετολογανικής Συνομοσπονδίας, κύριε πρόεδρε των κοινοτήτων και των πολιτιστικών συλλόγων, ξερομερίτησες και ξερομερίτες, φίλες και φίλοι. Περιποιεί για μένα ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας εδώ στον Εύανδρο Αστακό Ξερομέρου, με τον οποίο με συνδέω από τα εφηβικά νεανικά μου χρόνια αισθήματα φιλίας και εκτίμησης, μιας και ως μαθητής γυμνασίου πρωτοξεκίνησα το 1971 από το Καραμούζιο Γυμνάσιο Αστακού με συμμαθητές, αν θυμάμαι καλά, πρώτος και καλύτερος, ο φίλος ο Τάκης ο Στρατούγης, ο οποίος είναι εδώ και τον ευχαριστώ, τον Τίνο τον Τριλίβα, τον Κώστα τον Νικολάου, τον Νίκο τον Τζιγάλογλου, τον Στυλιανό τον Μπάκα, τον Μίτσο τον Μπλούμη, τον Αποστόλη τον Κουνάδη, τον Σωτήρ τον Χασάπη, τον Μάικ τον Αλεξανδράτο, τον Θωμά τον Τίνο, τον Μάικ τον Παπαλέψη, τον Δημήτρη τον Ξενάκη και τα κορίτσα η Άννα η Νικήτα, η Δώρα η Σπυροπούλου, η Τασούλα η Ψωμά, η Μαρία η Δημητρίου, αυτούς θυμάμαι. Αν ξέχασε κάποιος, θα τους συμπλήρωσε εσύ κάτι. Ναι, η Χρυσούλα η Μάπια, κανένα. Ήμασταν σειρά και καθόμασταν όλα τα παιδιά από το Ξερόμερο, από το Μύτικα, Καντήλα, Αρχοντοχώρη, Αϊτός, Μπαμπίνη, Μαχαιρά, σε κάποιες κάμαρες, κρύες και με μια καζέρα και σπουδάζαμε, φοιτούσαμε εδώ στο Καραμούζο Γυμνάσιο Αστακού. Πέτρινα χρόνια, αλλά καλά. Η αγάπη μου για τον Αστακό και τα χωριά πέριξ αυτού με όθησε χρόνια τώρα σε μια εντελεχή έρευνα στα γενικά αρχεία του κράτους και μέσα σε πρωτογενείς αρχαιακές πηγές, με αποτέλεσμα, αναφέρθηκε και από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ξερομέρου, με αποτέλεσμα να συλλέξω ένα υλικό για τον Δήμο Αστακού περίοδου 1835-1862. Αποτελούμενο από χίλιες και πλέον σελίδες που, όπως προλόγησε ο πρόεδρος της ΟΨΥΠΣ, πιθανόν να εκδοθεί εντός του έτους. Τώρα για το παρόν βιβλίο εδώ, τους υπηρεσιούλιώτες στο Αγρίνιο μίλησαν οι καθόλου αγαπητοί ξερομερίτες και φίλοι Μαρία η Αγγέλη και ο Γιώργος Ογρίνος, τους οποίους ευχαριστώ θερμά και εγώ δεν θα σας πω περισσότερα, δεν έχει νόημα να σας κουράσω. Ένα μόνο έχω να σας πω. Όχι να το διαβάσετε, αλλά να το ξεζουμίσετε, να το ξεφυγίσετε, να το ξεζουμίσετε. Έχει πολλά στοιχεία, πάρα πολλά, για αυτή την περιπλάνηση, μετακίνηση των ανέσχυνων σουλιωτών από το 1823 έως την τελική τους εγκατάσταση στο 1845 στο Αγρίνιο, που τελικά χωράφια και σπίτια πήρανε το 1875, ενώ μέχρι τότε κάναν χρήση. Και το 1875 επί Κουμουντούρου πήραν και κυριότητα. Και κυρίως θα διαπιστώσετε μέσα στο βιβλίο, όπως ανέφερε και η Μαρία η Αγγέλη, την εχθρική αντιμετώπιση από τους ντόπιους ψηφλικάδες και προϊστούς εκείνης της εποχής και τους οπλαρχηγούς, τον Γιαννάκη Στάιχο, τον Γαρδιγιώτη Γρίβα, τον Γιαννάκη Ράγκο, τον Αντρέα Γρηγοριόργο, που υπό δινή λόγο δεν ήθελαν να εγκατασταθούν οι σουλιώτες στο νομό του Λακαρνανίας και κυρίως γύρω από το Ζαπάτι, από το Αγρίνιο περισσότερο. Το βιβλίο αυτό είναι προϊόν έρευνας από πρωτογενείς αρχαιακές πηγές στα γενικά αρχεία του κράτους, συνοδευόμενο με αντίστοιχες φώτο των εγγράφων των γενικών αρχείων. Κλείνοντας, και να μην κουράζουμε άλλο, θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τους παρουσιαστές του βιβλίου, τη Μαρία την Αγγέλη και τον Γιώργο Γρίνο, οι οποίοι και στο παρελθόν μου έχουν παρουσιάσει και άλλα βιβλία και τους επέλεξα, εκτός που είναι επιστήμονες και φίλοι, αλλά είναι και ξερομερίτες, και επειδή εκδήλωση έγινε στην καρδιά και στην πρωτεύουσα του Δήμου Ξερομέρου, έπρεπε να δώσω στίγμα καθαρά ξερομερίτικο. Ευχαριστώ την Ομοσπονδία Ξερομέρου, τις εκδόσεις Ηρόδοτος, το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του Δήμου Ξερομέρου,
που είχε την πρόνοια να συμπεριλάβει το βιβλίο μου στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του, τον πρόεδρο του νομικού προσώπου και το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου, τον δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Ξηρομέρου και φυσικά όλους εσάς, επώνυμους και ανώνυμους, που για μια άλλη φορά γίνεστε αρρωγοί στις προσπάθειές μας και συνοδοπορείτε στο τρένο του πολιτιστικού γύρνεστε των εναθήνες συλλόγων των λειτουργούντων υπό την σκέπη της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ξηρομέρου και της Πανετολοακαδημικής Συνομοσπονδίας. Και επειδή βρισκόμαστε και σε προεκλογική περίοδο εν ώψη των δημοτικών εκλογών, εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία σε όλους σας όσοι είστε υποψήφοι στα τοπικά και στα γενικά συμβούλια. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω, παρέλειψα και ζητάω συγγνώμη και τον πρόεδρο της Πανετολοακαδημικής Συνομοσπονδίας, τον Πάνο Τοχολή, που παρευρίσκεται και αυτός εδώ. Σας ευχαριστώ θερμά μέσα από την καρδιά μου.